Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές του Alert TV. Είμαστε εδώ, δεν θέλω να ευχηθούμε ακόμα καλό χειμώνα. Εντάξει, πλέον λίγο ο καιρός μας τα χάλασε, αλλά νομίζω στους περισσότερους, γιατί ξέρω πολλοί κόσμος λείπει, να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και όσοι έχετε επιστρέψει, πραγματικά σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό χειμώνα από εδώ και πέρα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, δεν θέλω να μιλήσουμε για το θέμα αυτό της πανδημίας. Μιλάνε άλλοι, μιλάνε ειδικοί, ας τους ακούσουμε, θα δούμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά φέτος, πραγματικά εύχομαι. Το θέμα είναι ότι αν είμαστε όλοι μαζί, μονιασμένοι, σαν γροθιά, νομίζω ότι όλες τις δυσκολίες, δεν μιλάω μόνο εμείς σαν έθνος, σαν Έλληνες, όλη η ανθρωπότητα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις πραγματικά πρωτόγνωρες για την ανθρωπότητα δυσκολίες. Πάμε στα δικά μας τώρα. Ξεκινάει η αθλητική σεζόν. Η αθλητική σεζόν ξεκινάει αρχής γενομένης από αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από πολλές αναβολές. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Η εκπομπή Αιώνια Πιστός θα είναι πλέον πολύ πιστή στα ραντεβού, τα οποία θα σας ανακοινώνει κάθε εβδομάδα ή βδομάδα παραβδομάδα. Θα το δούμε αυτό σε συνεργασία και με τον τηλεοπτικό σταθμό και με τα υπόλοιπα μέσα τα οποία έχουμε συνεργασία, όπως και τα ραδιόφωνα και τις υπόλοιπες τηλεόρασεις στην υπόλοιπη περιφέρεια της Ελλάδας, και θα τα ανακοινώνουμε πάντα μέσα από το διαδικτυακό κανάλι, το τηλεοπτικό κανάλι του Αιώνια Πιστός, που διατηρούμε εδώ τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η εκπομπή αυτή, όπως ξέρετε, έτσι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται ήδη 16 χρόνια στον αέρα μέσα από ραδιοφωνικές συχνότητες, τηλεοπτικές συχνότητες, διαδίκτυο, Facebook, social media, πάντως τηλεοπτικά στον αέρα και ραδιοφωνικά είμαστε 16 χρόνια ακριβώς. Πάμε στα 17. Και εύχομαι, Σάκη, η εκπομπή αυτή, όπως είμαστε 16 χρόνια τώρα και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, ούτε στην εκπομπή αλλά ούτε σε εμάς. Μα άλλωστε πώς να αλλάξουμε εμείς, ξέρετε πολύ καλά ότι ο λύκος δεν αλλάζει, μόνο η προβιά αλλάζει. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Λάζαρε, λίγο βραχνιασμένο σε ακούω, δεν ξέρω από την προετοιμασία για το ξεκίνημα της σεζόνη. Μου φώναζε πολύ φίλε ο Γιωβάνοβιτς, είχαμε μεγάλη αντιδικία, γιατί να βάλει παίκτες σαν τον Ματέος Βιντάλ, σαν τον Λουκβίστ, σαν τον Παλάσιο, και δεν προτίμησε εμένα, φίλε. Ιδίως τα φτερά, φτερούγες, άκρα. Ναι, γιατί με τις φτερούγες ξέρω ότι τα πας πολύ καλά. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις ότι έχω ιδιαίτερη έφεση στις φτερούγες και φώναζα εγώ με τον Γιωβάνοβιτς με αποτέλεσμα να κλείσει ο λαιμός μου. Θα το ανοιχτείτε θύμισε... αυτό για τα υπόλοιπα 45-50 λεπτά, έτσι. Θύμισε μου το όνομα του Σουηδού... του παιδιού που ήρθε από τη Σουηδία, μωρέ, του μέσου του, που είναι 24 ετών, από τη Σουηδία. Εγώ ναι, επειδή μου κάνεις, που βουλάς λίγο εξυπνάδα, είσαι ήρων από ό,τι βλέπω. Εγώ. Σε προκαλώ και σου λέω, πες μου εσύ, ναι, πώς λέγεται ο Σουηδός, το όνομα του Σουηδού. Πες μου, ποιος είναι ο Σουηδός, για πες μου το Σουηδό. Σουηδός. Τι. Πες Σουηδός, μου βρε λέει. Το Σουηδό, πώς λέγεται, πώς θα, άμα έλεγες για το Σουηδό, πες μου το όνομα, όνομα, πώς θα τον έλεγες. Το όνομά του. Εσύ θες το πλήρες όνομα, έτσι. Ναι. Τι νομίζεις, άσε. Το έχω. Λοιπόν. Κρέμα. Ραμόν Πασκάλ Λούντκβιστ. Πώς. Λούντκβιστ. 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 Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Νι ταφ κάπα βήτα, γιώτα ταφ σίγμα ταφ. Το μόνο Lundqvist που θέλω να δω είναι τα παιδιά, τα συνθήματα που θα βγάλουν με τα ονόματα αυτά. Του Παλάσιο, εντάξει. Του Λούντκβιστ. Και ναι, του Ματέος Βιντάλ, εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εύκολο. Λοιπόν, να πω και εγώ. Καλή και σεζόν, κάτι... Σάκη μου. Καλή τηλεοπτική, έτσι, σεζόν, καλή και ραδιοφωνική σεζόν, και διαδικτυακή σεζόν. Ακριβώς. Να είμαστε όλοι καλά. Για να έχουμε όλοι μας, όλη μια παρέα, 16 χρόνια όπως είπες και εσύ, να πάμε και αυτή τη σεζόν, γιατί προμηνύεται δύσκολη και από τις άλλες απόψεις. Ενώ έτσι, καταλαβαίνεις. Πάντως εμείς, Σάκη μου, στο θέμα, τουλάχιστον τόσα χρόνια όσο μιλάμε, ότι λέμε, εκτός το ότι έχουμε γίνει τύπης, έτσι, το βάζω σε εισαγωγικά, πολλές φορές έχουμε
πει πράγματα τα οποία μας λένε «Μα πώς θα έχετε προφητεύσει?». Πολύ απλό, απλή λογική, όχι απλή αναλογική, με την απλή λογική. Και επίσης εγώ και ο Σάκης νομίζω, έτσι δεν είναι ρε Σάκη, ότι τόσα χρόνια οτιδήποτε έχουμε κάνει και έχουμε προσφέρει είναι πάντα, πάντα με το ζητούμενο και ο χαρακάς μας την ποιότητα και την αναβάθμιση της εκπομπής. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο πολλά πράγματα αλλάζουν. Σε εμάς δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρά μόνο ότι παλιό και άχρηστο ή σκουπίδι φεύγει από εμάς, το πετάμε και βάζουμε στη θέση του καινούρια πράγματα, πολύ πιο χρήσιμα, ανανεωμένη και με πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι της εποχής μας πλέον. Και πάντα συμφωνείς ή όχι? Και με πρωτότυπες ιδέες, γιατί ξέρεις ότι εδώ έχει γίνει ο κλέψας του κλέψατος. Δεν μας πειράζει, αρκεί να βοηθηθεί ο Παναθηναϊκός. Αυτό μας πάντα νοιάζει. Ανιδιοτελή αγάπη για την ομάδα μας, έτσι, χωρίς κανένα μα κανένα συμφέρον, έτσι, γιατί μπράβο. Δεν ζούμε βέβαια από αυτό εδώ και ούτε πληρωνόμαστε 16 χρόνια που αν το κάναμε σίγουρα οικονομικά θα ήμασταν καλύτερα. Και εσύ είσαι και ο Νέρ, έτσι, είσαι και γνήσιος ο Νέρ, εσύ. Τα ξέρεις πολύ καλά αυτά μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι ο Νέρ γνήσιος. Ξέρω και γνήσιος ο Νέρ. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Αυτό σου λέω, είναι ορισμένα πράγματα για γέλια, δεν είναι ούτε καν για κλάματα. Για γέλια μόνο. Λοιπόν, να πούμε, να μην μακρηγορούμε, να πούμε καταρχήν ξημερώνει 5η, 9 του μηνός, 9 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει αργήσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημά μας. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε έναρξη του πρωταθλήματος από όλων Αθηνών. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα πούμε επίσης πώς βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει αυτή την πρώτη αγωνιστική. Θα σας θυμίσουμε, εννοείται, καινούργια αποκτήματα του Παναθηναϊκού, που στην ουσία είναι 7 καινούργιοι παίκτες, σύν ο Βαγιανίδης που επέστρεψε, 8, αυτούς που έφυγαν. Να πούμε ότι στις 6, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στις 6 το απόγευμα έγινε κάτι πολύ όμορφο που είχε αργήσει να γίνει, και λέω αυτό, είχε αργήσει γιατί θυμάσαι ότι ο Παναθηναϊκός στο γενικό μπάσκετ είχε πάρει το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, αλλά με τις ενστάσεις τελικά σήμερα έγινε η στέψη και για το τριφύλι για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού και υπήρξαν και κάποιες βραβεύσεις. Λοιπόν, πολύ όμορφη εκδήλωση. Μιλάμε για το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το γνωστό τάφο του Ινδού. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ. Είχαμε φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έγινε εχθές, όπου εκεί μετά από δύο παρατάσεις ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Ζενίθ στην κατόπιν δεύτερης παράτασης, 85-92. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω θα είναι τα θέματά μας και το μενού, όπως λες και εσύ, της εκπομπής. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε... Πάντως όχι από τις φτερούγες, επειδή άφησες μορφή πριν από μένα. Για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Είδες και το ανέκδοτο αυτό που κάναμε στα social με τις βλεφαρίδες. Δεν πειράζει. Θα στο οπτικοποιήσω πάντως για να είσαι και ευχαριστημένος και εσύ. Έρχονται όμορφα πράγματα, ναι, γιατί δεν ξέρω, είχαμε ίστρο κάποιες στιγμές και θα ετοιμάσουμε κάτι έτσι. Ναι, εντάξει, έχουμε και τώρα. Απλά έχουμε και κλίστρο τώρα εκτός από ίστρο. Έτσι. Λοιπόν, Σάκη μου. Θες να πάμε με την αγωνιστική, να πούμε πώς ξεκινάει και να πάμε μετά στον Παναθηναϊκό. Ναι, και μιας και το είπες, να πούμε ότι έχουμε αλλεπάλληλες διακοπές, όπως είπε ο Σάκης. Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι εκτός τις διακοπές που είχαμε, έγινε και κάτι πολύ για τα χρονικά, τα δικά μας τουλάχιστον και του Παναθηναϊκού και του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάτι που τελευταία μάλλον συνηθίζει πλέον ο Παναθηναϊκός, στις 12 παρά 1 να βγει λευκός καπνός. Και έτσι να δούμε ποιος είναι ο επόμενος πάπας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μπράβο. Λοιπόν, στις 12 παρα 10 παρα 4 περίπου, να μάθουμε την μεγάλη αυτή μεταγραφή του Παλάσιου. Θα μου πείτε, δεν βάριεσαι, αρκεί που έγινε. Εντάξει, καμιά φορά και ο τρόπος υποδεικνύει ορισμένα πράγματα, τα οποία εμένα τουλάχιστον ως Παναθηναϊκό, ο οποίος είμαι 50 ετών, πραγματικά με λυπούν να βλέπω τέτοιου είδους καταστάσεις. Τουλάχιστον εύχομαι να πιάσουν αυτά τα λεφτά της διοίκησης της σημερινής που έχει δώσει αυτή τη στιγμή για αυτούς τους παίκτες όπως τον Παλάσιο, τον Λούγκβιστ, τον Ματέος Βιντάλ, νέα παιδιά και βέβαια και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα τα οποία γυρίσανε, και εύχομαι πραγματικά να αποδειχθώ μόνο ένας γκρινιάρης, τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Εγώ να πω γι' αυτό ο τρόπος είναι που σε πειράζει καμιά φορά. Εντάξει, και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
Συμφωνώ γενικά. Σε αυτή τη μεταγραφή όμως, το είπα και στην εκπομπή την προηγούμενη, ότι 11 και 25 και 27 το μεταδώσαμε κι εμείς στα social τα δικά μας και 12 παρα 10 ήταν το τελευταίο χαρτί. Απλά είχε μπλοκεί δύο ομάδες και ο Παναθηναϊκός τρεις και ο μάνατζερ, δηλαδή τέσσερα μέρη. Οπότε μετά από ένα μήνα μου, Σάκη, καταλήξανε στην τελευταία καταλεκτική ημερομηνία 12 παρατέταρτο να ανακοινώσουν τη μεγάλη μεταγραφή του Παλάσιος. Πάλι καλά που δεν έγινε. Όπως το Γενάρη που χάθηκε, δεν θυμάμαι το όνομά του, το Γενάρη που τον χάσαμε στο παραπέντε. Σημασία έχει ότι είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού και ήρθε ο Ρεξάτος. Μην πω ότι είναι και πιο μπροστά από τους δικούς μας παίκτες εδώ, γιατί μακάρι. Είχε 9-10 αγωνιστικές που έπαιζε βασικότατο στην ομάδα. Οπότε θα είναι στην αποστολή σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν νομίζω να ξεκινήσει βασικός, αλλά θεωρώ θα τον δούμε ανάλογα και με την έκβαση του αγώνα κάποια λεπτά. Εμείς θα θέλαμε βέβαια να τον δούμε αρκετά περισσότερο, γιατί έρχεται από μια άλλη ήπειρο. Πρέπει να. Ακόμα δεν έχει γνωρίσει τα ονόματα. Έγινε προπόνηση σήμερα Τετάρτη, να είχαν ρεπό. Δηλαδή, με δύο προπονήσεις μέχρι τώρα, άντε και Πέμπτη ξημερώνει σήμερα δηλαδή, και την Παρασκευή, και μετά είναι ο αγώνας Σάββατο. Τέλος πάντων. Για πες μας την αγωνιστική τώρα, πώς ξεκινάει, λοιπόν, ποιες είναι οι ομάδες. Λοιπόν, όλα τα παιχνίδια, ελπίζω μέχρι το Σάββατο. Μην ξανά έχουμε τίποτα αλλαγές και πάλι αναβάλουμε την αγωνιστική. Ελπίζω να προλάβουμε να πάμε στο γήπεδο. Για πες την αγωνιστική που ξεκινάει, Σάκη. Σάββατο ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου, έτσι, μεθαύριο, Σάββατο. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην πατρίδα μας, στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός στις 6 και 4 υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 8.30 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Απόλλων Σμύρνης και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή στις 6 και 4 ο Βόλος υποδέχεται την Λαμία. Στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ομάδα των Ιωαννίνων. Στις 8.30 ΑΕΚ Ιωνικός και επίσης 8.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και κλείνει η πρώτη αγωνιστική τη Δευτέρα, 13 του μηνός, με το παιχνίδι Άρη Όφη που είναι στις 7.30 το βράδυ. Τώρα, τι θα βλέπουμε, επειδή δύο τα συνδρομητικά κανάλια, θα προς το παρόν τουλάχιστον, αν τα βρουν θα είναι καλό. Θα βλέπουμε κάποια παιχνίδια να συμπίπτουν την ίδια ώρα. Όπως του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που ξεκινάει στις 7 και της ΑΕΚ στις 8.30. Τι θα γίνει εκεί? Και του Ολυμπιακού 8.30. Εάν τα βρουν για να σπάσουν κάπως τις ώρες, θα μπορούν να τα δουν οι φίλαθλοι που θέλουν να δουν και άλλες ομάδες. Γιατί δεν είναι μόνο το συνδρομητικό όπως ήταν πέρυσι, είναι δύο τώρα, και η Κοσμοτέ και η Νόβα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω 8.30 ώρα στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, από χθες, δηλαδή Τετάρτη τώρα που φεύγει η μέρα, ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων. Μόνο ηλεκτρονικά, παιδιά. Μόνο ηλεκτρονικά μπορούν να πάνε ή εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο, δηλαδή να είναι στο εξάμηνο αυτό. Και φυσικά τα παιδιά, νομίζω κάτω των 12 είναι με self-test, τώρα δεν το έχω πρόχειρη, rapid test, δεν θυμάμαι. Self-test τα παιδιά self-test, ναι. Και με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά οι υπόλοιποι ή rapid test. Νομίζω στο γήπεδο είναι μόνο με τα πιστοποιητικά και τα παιδιά με self-test. Μπράβο, λοιπόν, Σάκη, έχουμε πάρει τρεις παίκτες, αδερφέ, τώρα. Τρεις παίκτες. Δεν έχουμε πάρει τρεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Και εδώ η κυραλένη δίπλα μου λέει, μπορώ να τους δω? Όπου θα τους δει το Σάββατο. Ναι, να τους δούμε τώρα λίγο. Μισό λεπτό, ακριβώς. Έτσι, να δούμε, να πάρουμε λίγο ανάσα, ρε παιδί μου, να μάθουμε κι εμείς λίγο. Τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή έκανε. Κοίτα να δεις. Θα πω κάτι λίγο διαφορετικό. Ίσως ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα για την πρώτη αγωνιστική έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το δει ο κόσμος. Να σου πω γιατί. Γιατί ο προπονητής, λόγω από ό,τι μας λέγανε, επειδή ήταν προπονητικού χαρακτήρα τα τελευταία φιλικά, δεν τα είδαμε τηλεοπτικά. Οπότε ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε καν οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν έχουν δει τους παίκτες. Και είναι ένα ερωτηματικό. Οπότε πολλοί θέλουν να τους δούνε. Εγώ πάντως υποψιάζομαι ότι όλα αυτά είναι κρυφό σχολείο, γιατί νομίζω ότι θα δούμε τρελό παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Είναι κρυμμένη η άση που έχει ο Γιωβάνοβιτς. Έχει απαγορεύσει μάλλον η διοίκηση, μάλλον η Κάσο, έτσι, τις δημόσιες προβολές των φιλικών και νομίζω ότι θα βγάλουμε τα μάτια μας. Να τι το λες? Δούμε. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Λέω, θα βγάλουμε τα μάτια μας. Εύχομαι να μην τα βγάλουμε. Όχι. Πραγματικά να μας βγάλουν τα μάτια, θέλουμε. Έτσι, μπράβο. Να μας τα βγάλουν. Λοιπόν, έτσι, να μην πονέσουν το θέμα τα μάτια. Μην δούμε καμιά σούπα και λέμε γιατί το κρύβατε. Πάλι στο φαΐ ο νου σου. Σούπα, λοιπόν, είπα, φίλε. Πάρουμε... Σούπα, ψαρό, σούπα δεν είναι φαΐ, είναι φρούτο, πώς το λένε. Φρούτο, μην φρούτο, είσαι κι εσύ τώρα. Τι σου λέγε η συγχωρεμένη μάνα σου?
Φρούτο είναι, αγόρι μου. Ένα φρούτο, τι είναι. Το ψάρι τι είναι. Πώς το έλεγαν, θυμάσαι. Φρούτο, φρούτο λέει. Και εμένα μου αρέσουν τα φρούτα πολύ. Τώρα, λοιπόν. Λοιπόν, Σεμπάστιαν Παλάσιος, λοιπόν, ένας που ήρθε την τελευταία στιγμή. Χωρίς να δικήσουμε και τους άλλους, θα τους αναφέρω όλους που έχουν έρθει, 7 και ο Βαγιανίδης 8. Εμείς θα δούμε τώρα κάποια έτσι από στιγμιότυπα από το Pau TV, από το καλωσόρισμα, έτσι, τέλος πάντων, και από τις πρώτες προπονήσεις που έκαναν αυτοί οι παίκτες. Μιλάμε για τον Παλάσιος, μιλάμε για τον Βιτάλ και φυσικά μιλάμε για τον Λούντκβιστ. Λούντκβιστ, ναι. Πρώτα Παλάσιος, δηλώσεις, η πρώτη του προπόνηση, μετά η πρώτη του Λούντκβιστ και στο τέλος η πρώτη προπόνηση του Ματέος Βιντάλ. Πάμε, είσαι έτοιμος? Και έχουμε το μήνυμα του Παλάσιος για τους, το πρώτο το βιντεάκι είναι το μήνυμα του Παλάσιος για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που τι είπε, τους περιμένει όλους στη λεωφόρο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Για να το δούμε, μπράβο ρε τσιφτή, πάμε. Hola aficionados panathinaicos, bueno, estoy muy feliz de llegar al club, quería agradecerles por el cariño que me brindan por redes sociales y bueno, los espero pronto en Leo Foro. Saludos a todos.
Λοιπόν, Σάκη, πώς τους είδες? Με τα μάτια, κανονικά. Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε σε 10 λεπτά περίπου σε ένα διαφημιστικό, να δούμε τους χορηγούς, μάλλον, της εκπομπής. Αυτοί, αγαπητοί φίλοι και φίλε μου Σάκη, είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν τώρα τελευταία. Τρεις από τους 8. Δεν μιλάω από τους υπόλοιπους και ιδίως κυρίως τους Έλληνες. Από τις τρεις, ας το πούμε, πολυσυζητημένες τελευταίες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω... Του Παλάσιο μπορεί να μου πεις περίπου, γιατί έγινε ολόκληρη ιστορία εδώ. Σου λέω ο καπνός μέχρι να βγει και να πετάξουμε τώρα το σεντόνι με το αίμα και να βγει ο καπνός απ' έξω. Ξέρεις ότι φτάσαμε, αλλάξαμε 5 φορές τα γένια μας. Πες μου λίγο πόσο οικονομικά τουλάχιστον, τι λεφτά πήραν οι δύο ομάδες και τι λεφτά δίνει ο Παναθηναϊκός στην κάθε ομάδα και στον παίκτη. Δηλαδή το συμβόλαιό του, πόσα έτη και τι λεφτά είναι να παίρνει. Μαζί με την εφορία, έτσι. Κοίτα να δεις, για το συμβόλαιό του ακριβώς δεν έχει βγει προς τα έξω, επίσημα εννοώ, έτσι. Τι πληροφόρηση αλλά... έχεις τουλάχιστον. Αυτό σου λέω. Αυτό που ο Παναθηναϊκός του στήχησε μαζί με την εφορία, γιατί ήταν δύο οι ομάδες που στην ουσία ήταν δανεικό στην Ιντεπετιέντη, από εκεί το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν και άλλη μία ομάδα που είχε δανείσει τον παίκτη και επειδή υπήρχε μια οικονομική διαφορά μεταξύ τους, δεν είχε δώσει κάποια χρήματα η Ιντεπετιέντη στην ομάδα, γι' αυτό καθυστέρησε κιόλα. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, ο Παναθηναϊκός έδωσε περίπου 2 εκατομμύρια για την αγορά του παίκτη, γιατί έγινε με μεταγραφή. Δεν ήρθε ούτε δανεικός ούτε ελεύθερος. Λοιπόν, περίπου 2 εκατομμύρια δραχμές στοίχησε. Συν το συμβόλαιο του παίκτη που πρέπει να ξεπερνάει τα 800 χιλιάρικα. Το ναι, χρόνο, γύρω, το έτος. 800 είπα. Γύρω, τέλος πάντων, μέχρι 800, γιατί έχει και μπόνους και 600 με 800. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που θα έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Λοιπόν, πάνω και από τον Μακέντα και από τον Κουρμπέλη, που είναι γύρω στα 5,5-6, οπότε ίσως είναι κάτι παραπάνω. Αυτό το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν έχει βγει επίσημα. Έτσι, τώρα πληροφορίες υπάρχουν, αλλά κάπου εκεί είναι περίπου το συμβόλαιό του. Και με τα μπόνους μπορεί να ξεπεράσει και τα 800, έτσι. Όλα μαζί έχουμε κάνει έναν υπολογισμό, δηλαδή και οι 8-9 μεταγραφές, πώς έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Περίπου αλήθεια, ξεπερνάνε, θεωρείς, τα 5 εκατομμύρια. Κοίτα, ναι, να το πάρουμε κοίτα. Είναι ο Παλάσιος, άμα βάλεις τα δύο, συν το συμβόλαιό του, αν βάλεις τον Μπριόλι... Μιλάμε για το χρόνο, για το έτος, έτσι. Πρέπει να τα ξεπερνάνε. Δεν το έχω κάνει, δεν το έχω πρόχειρο, να σου πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα πρέπει να τα ξεπερνάνε αυτά τα χρήματα, γιατί μιλάμε... Πάντως, φτάνουν τα 15 εκατομμύρια που είχε πει ο πρόεδρος ότι θα μπουν. Αυτό δεν είχε βγει πάλι. Αγγίζουν δηλαδή περίπου τα 15 εκατομμύρια. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά αν βάλεις είναι κοντά τουλάχιστον, φτάνουν γύρω εκεί, κοντά είναι 10, 11, 12, ξέρω. Αυτοί που ήρθανε τώρα δεν έχουν στοιχήσει 15. Α, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, αν το ποδοσφαιρικό τμήμα στοιχίζει 15 αυτή τη χρονιά, γιατί πέρυσι ήταν γύρω στα 7 εκατομμύρια το budget, αν το budget είναι... και φέτος. Αυτό μπορεί να είναι κάτι παραπάνω, λέω εγώ. Μπορεί να είναι και κάτι παρακάτω, λοιπόν. Γιατί φέτος έχουμε αγορά. Από πότε έχεις να δεις αγορά παίχτη στον Παναθηναϊκό και τόσα λεφτά? Επί αλαφούς νομίζω είναι η πρώτη μεταγραφή. Μιλάμε τώρα για 2 εκατομμύρια περίπου. Έτσι, περίπου λέω μαζί με την εφορία. Συν το συμβόλαιο του παίχτη. Μια χαρά είναι. Εδώ πέρα 2 εκατομμύρια πήραμε τον Χριστοδουλόπουλο δώρο μαζί με τον. Μιλάω επί αλαφούς τώρα, τελευταία. Όχι, και εκείνο το στόπερ, μωρέ, τον αμυντικό. Εσύ, και όχι δύο, τέσσερα ήταν. Τέσσερα. Από τον Μπάουκ, δεν λες. Από τον Μπάουκ με τον. Μελίσης. Με τον Μελίση, μπράβο, με τον Μελίση. 2 εκατομμύρια Μελίση, θυμάσαι. Μη συγκρίνεις. Ορίστε, Παλάσιος Μελίση. Όχι, Μελίσης. Δεν έχει καμία. Να θυμίσω τους 7 συν τον Βαγιανίδη που επέστρεψε, ελεύθερος πλέον από την Ίντερ. Ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίοδο τη μεταγραφική πήρε λοιπόν τον Παλάσιος, τον Σεμπάστιαν Παλάσιο από την Αργεντινή, είναι 29 ετών, επιθετικός. Εξτρέμ είναι η θέση του που αρέσει. Ναι, αλλά είναι... παίζει και δεξιά και αριστερά. Μπράβο, είναι ένα μοντέρνο εξτρέμ, το οποίο καταρχήν είναι μπουκαδόρος, πατάει περιοχή. Είναι μπουκαδόρος. Και επιτελικός. Είναι κοντζής ο άνθρωπος. Είναι κοντζής και μπαλαδόρος, κοντούλης. Έχει το ένα, αυτό το έναν εναντίον ενός, το έχει. Μπουκάρει στην περιοχή, έχει καλά στημένα.
πετυχαίνει γκολ, έχει επαφή με τα δίχτυα δηλαδή. Είναι ένας, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε, γιατί ούτε εγώ τον ήξερα. Δεν αυτό πάντως στο χωριό σου το λένε box to box, έτσι, να το ξέρεις. Box to box, είναι ναι. Εκεί στη Χούνη, όπως... όταν παίζουμε στο χορτά, στο... στην εκεί άμμο, το ξέρω, στο ξέρω, ναι. Είναι να ξέρεις, εκεί στα Κατσάβραχα πάνω, box to box το λέμε. Απλά όπως... να το γνωρίζεις. Ακριβώς. Όπως και στην Αγγλία, ας πούμε, η αγγλική ορολογία, ξέρεις, λέγεται viral, αυτό που γίνεται ευρέως γνωστό, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Στη Χούνη πώς λέγεται, ξέρεις? Το viral. Ναι. Για πες μου, γιατί θα πω... Και στο χωριό σου λέγεται έτσι. Πώς λέγεται το viral? Βούκινο. Α, το Βούκινο, μπράβο, ναι, ναι. Έτσι. Πολύ λοιπόν, ωραία. Σωστός, ορίστε, μάθαμε σήμερα και... βέβαια. Ας ακούσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα γίνει χαμός. Εκτός από τον Παλάσιος, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλ. Ο Μπρινιόλ, μπράβο. Μπρινιόλ, ναι, είναι Ιταλός τερματοφύλακας 30 ετών, είναι από την Έμπολη, ήρθε ως ελεύθερος. Θα έχει ανταγωνισμό φέτος, ε. Πήρε το Γιάννη τον Κότσιρα, πρώτη μεταγραφή, 28 ετών, είναι αμυντικός από τον Αστέρα Τρίπολης. Τον Σάρλια, Κροάτης αμυντικός, ελεύθερος από την Ανγκαραγκουτσού, το είπα, από την Τουρκία. Ο Βιτάλ, ο Βραζιλιάνος, 23 ετών επιθετικός, ήρθε δανεικός από την Κορίνθιας. Ο Πέρεθ, φυσικά από την Ισπανία, 32 ετών, είναι μέσος, αμυντικό χαφ στην ουσία, από τη Λεγανές ελεύθερος. Ο Λούντκβιστ, Σουηδός, 24 ετών, μέσος, είναι και αυτός δανεικός από την Χρόνικεν. Αυτός ο παίκτης παίζει και 8 και 10. Επιθετικός, παίζει... όπως έπαιζε ο Διαφάνεια στην ουσία από αριστερά και συγκλίνει κι αυτός. Και φυσικά ήρθε και ο Βαγιανίδης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Και να θυμίσω ότι έφυγαν και κάποιοι παίκτες, όπως ο Φάουστ, ο οποίος ανήκε στον Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερος. Ο Νιάς επέστρεψε στη Λίλ, αλλά ήθελε να τον πάρει ο Μαρινάκης για την Αγγλία, για την ο ομάδα. Ο Μαρινάκης προτίμησε άλλο, νομίζω. Όχι, δεν πήγε τελικά. Α, δεν πήγε τελικά, έμεινε... δεν είναι μεταγραφή. Όχι, ο Μολό έμεινε ελεύθερος και πήγε σε μια τρίτη, νομίζω, ή δεύτερη εθνική κατηγορία στην πατρίδα του. Ο Καραγιάννης, ο αμυντικός, πήγε ελεύθερος στα Γιάννενα. Ο Περέα επίσης στα Γιάννενα. Πρόσεξε, πουλήθηκε έτσι με το τρομερό ποσό των 50.000 ευρώ. Ο Εμμανουηλίδης πήγε στην Βέιλε, ναι, για 400.000 ευρώ. Εκεί πήγε και ο Καπετζής. Στη Βίλεμ. Λάθος, στη Βίλεμ πήγανε και οι δύο αυτοί. Ή κάνω λάθος. Λοιπόν, στη Βίλεμ πήγε ο Καπετζής σίγουρα. Ναι, στη Βέιλε πήγε ο Εμμανουηλίδης. Ο Κολοβός πήγε στην Σερίφ Τιρασπόλ, εκεί που έπαιζε και πέρυσι. Τιρασπόλ, μπράβο. Μπράβο. Και ο Σανκαρέ πήγε στην Τουρκία, στην Γκερεσού. Έλα, για να εδώ σε θέλω τώρα. Καλά. Γκερεσούνσπορ. Γκερεσούνσπορ. Λοιπόν, έλα, όχι, γιατί λοιπόν, μου κάνεις τον έξυπνο, κατάλαβες. Αυτοί που φύγανε και σας είπα αυτοί που ήρθανε. Ότι δόθηκαν κάποια χρήματα, λοιπόν δόθηκαν. Το θέμα είναι, δεν έχουμε δει, όπως είπαμε και στην αρχή, θα δούμε το Σάββατο, γιατί λογικά, να πούμε και δύο λόγια, πώς περίπου ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, έτσι μπορούμε να πέσουμε εκεί έξω. Δεν θα ξεκινήσει σίγουρα ο νέος τερματοφύλακας, και αυτό είναι λογικό, γιατί τώρα έχει έρθει και αυτός από την Ιταλία ο Μπρινιόλι, έτσι δεν νομίζω. Κάτω από τα δοκάρια λογικά θα είναι ο Διούδης, κατά 90%. Δεξιά τώρα. Εκεί λογικά θα παίξει ο Κότσιρας, αλλά μην δούμε και το Σάνσες, δεν θα είναι έκπληξη. Γιατί έχουν κάνει, να πω κάτι τώρα στους φίλους. Και αποτελεί και έκπληξη μάλιστα, όχι έκπληξη, ωραία έκπληξη. Και η απόδοση του νεαρού σιδερά έτσι, από τις ακαδημίες, ο οποίος είναι θεωρώ μια ανερχόμενη ταλεντάρα. Και πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ, γιατί είναι το επόμενο, ένα από τα επόμενα μάλλον project του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όχι όλα για αυτά διαφυγή είναι... πάντως. Πώς το λέμε στο χωριό σου? Ποιο? Το project. Να σκεφτείς να μου το πεις στο τέλος, λοιπόν. Να σκεφτείς, τώρα δεν μου έρχεται. Έλα, γιατί λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Από το κέντρο της άμυνας είναι ο Βέλεθ μαζί με το Σάρλια, από ό,τι λένε πληροφορίες. Και δύο αμυντικά χάφ, ο Πέρεθ μαζί με τον Μαουρίσιο λίγο πιο μπροστά. Ο Βιτάλ από αριστερά στη θέση του Βίγια. Ούτως ή άλλως ο Βιγιαφάνης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω κόκκινης κάρτας στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Βιτάλ και ο Λούτκβιτς σίγουρα θα παίξουν. Σαν δεκάρι ο Λούτκβιτς. Ο Χατζηγιοβάνης δεξιά. Και τώρα στην επίθεση έχει βάλει γκολ 2 στην Εθνική Ελπίδα ο Ιωαννίδης. Έχει βάλει 2 γκολ στα φιλικά ο Καρλίτος. Και ο Μακέντα τώρα αυτή τη στιγμή είναι σαν τρίτος. Θεωρώ ότι με τον Καρλίτο θα ξεκινήσει. Αν δεν κάνει έκπληξη με Ιωαννίδη. Λοιπόν, α, το θα το δούμε. Αναμένεται τώρα.
Δεν είναι. Τόσο καιρό μας τους κρύβαν όλους. Δεν ήθελε. Βρε, πήγαμε στην Ολλανδία, βρε, εκεί πέρα να δούμε, βρε, ψάχναμε στα μηχανήματα αρνητικής πίεσης, τις υποπίεσεις αυτά που έχει φέει. Ρε, λέμε, μπας και τους έχει πάρει φέει εκεί στο ΕΛΕΦ και τους κάνει μηχανήματα αρνητικής πίεσης. Τι γίνεται, τους ψάχναμε πουθενά. Ιδού τώρα η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Για να δούμε το, τη Ρόδο. Προς τα αριστερά λοιπόν θα είναι ο Βιτάλ, δεξιά ο Χατζηγιοβάνης, πίσω ο Λούτκβιτς από τον επιθετικό που μάλλον θα είναι, όπως είπα, ο Καρλίτος, ο οποίος αν ταϊστεί σωστά ο επιθετικός, γιατί δεν είναι επιθετικός που θα σου βγάλει μάτια να πάρει μπάλα, να κάνει τρελές. Άμα του έρθει μπάλα, λοιπόν, πρέπει να ταϊστεί λοιπόν ο επιθετικός. Λογικά θα είναι ο Καρλίτος. Λοιπόν, και μετά το ταϊσμα του επιθετικού, πάμε τώρα να δούμε τους χορηγούς για το δικό μας ταϊσμα. Όχι δικό μας, για την εκπομπή. Ακριβώς, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και σε 2-3 λεπτά ξανά πίσω, Σάκη. Για το δεύτερο μέρος και τελευταίο. Έτσι, μπράβο, να δούμε και λίγο μπασκετάκι, λίγο ερασιτέχνη. Να έτσι κάνουμε και το δικό μας έτσι κουτσομπολιό και να κλείσουμε, εντάξει. Πάμε, πάμε. Πρώτη εκπομπή. Πάμε. Όσον αφορά την ασφαλειά σας, απαντούμε σήμερα με την τεχνολογία του αύριο. Ηλεκτρονική ασφάλεια υψηλών προσώπων και επιχειρήσεων. Ανίχνευση παγιδευμένων χώρων και εντοπισμός μικροπομπών, μικροκαμερών, παρεμβολών, κινητών τηλεφώνων και GPRS. Υπεύθυνα και εχέμηθα. Έλεγχος χώρων από εξειδικευμένους τεχνικούς για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Εντοπισμός παρεμβολών, τεχνική υποστήριξη. Έχω το πιο όμορφο κορίτσι που κάνει το μηχάνημα. Hi. Το έχω ερωτευτεί αυτό το μηχάνημα, έτσι. Είναι φανταστικό. Το αγαπάς, ε. Το αγάπησα, ναι. Το αγάπησα. Ο Μαρία Καζαριάν είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται το χώρο μας. Και είναι και τιμή μας που είναι εδώ. Λοιπόν, με τη Μαρία ξεκινάμε και κάνουμε Bluetooth. Αυτή τη στιγμή κάνει το 2000 spot, αλλά σε spot mode. Δηλαδή αυτό που κάνει, ξεκινάμε από το μοιραίο για να έχουμε και άλλη ανόρθωση, αν και δεν την έχει πολύ ανάγκη. Έχουμε να κάνουμε με ένα σώμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Λεπτομέρειες υπάρχουν παντού, αυτές πάμε να σβήσουμε, δεν υπάρχει κάτι που να έχει πάνω της σοβαρό. Εκεί είναι που θα δούμε και την αλλαγή της στην τρελή. Γιατί σε ένα άλλο σώμα είναι πολύ πιο λογικό να δείχνουν πολύ πιο εύκολα οι λεπτομέρειες οι οποίες φτιάχνονται. Λοιπόν, Μαρία, πώς αισθάνεσαι, σε πονάει? Καθόλου δεν πονάει η Μαρία. Είναι και ευχάριστο. Είναι και ευχάριστο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όσοι έχουν δει εδώ μου λένε τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό και τι καλό παιδί είναι αυτό. Έχω προσωπική πείρα. Είναι από τα πιο καλά παιδιά που έχω γνωρίσει, ειδικά από ανθρώπους που είναι επώνυμοι. Και πολύ ήπια και πολύ θηλυκή. Λοιπόν, συνεχίζει η Μαρία μας. Θα τη δούμε. Η Μαρία έχει ένα χώρο που έχει κρυολιπόλυση δικό της. Γιατί για να βρεις κρυολιπόλυση αυθεντική είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει τόσο εύκολα. Λοιπόν, η Μαρία έχει ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα κρυολιπόλυσης. Θέλω πάρα πολύ να πάτε να την επισκεφτείτε στο Κολωνάκι. Λίγο το τηλέφωνο σας. Όποιος θέλει να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram. Ωραία. Ή θα το βάλουμε εδώ στο βίντεο μας. Και είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Θα δείτε το πριν και το μετά, γιατί είναι επαναλάβει η Μαρία. Οπότε θα δούμε σταδιακά την αλλαγή της. Έχουμε το πριν, θα δείτε και το μετά. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, και μετά από τους χορηγούς, Άκη, ξανά εδώ πίσω, να στείλουμε χαιρετισμούς, μιας και είδαμε στο τέλος την μεγάλη προπονήτρια, τη σύζυγό μου, την μία και μοναδική, τη Φέη τη Ζακάκου. Γελάς, πονήρε. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, για την ευχαριστώ πάρα πολύ, στηρίζει αυτή την εκπομπή, όπως στηρίζουμε και εμείς, τρελά Φέη Ζακάκου. Θεωρώ από τις καλύτερες, μία από τις καλύτερες, η πρώτη για μένα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και αντικειμενικός αυτό, αλλά από ό,τι έχω δει στο χώρο, θεωρώ ότι είναι η πρώτη η οποία έχει φέρει αυτήν την καινοτομία εδώ στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα συστήματα ηλεκτρομοιοδιέγερσης και τα υπόλοιπα μηχανήματα, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, παρά μόνο στα ΕΛΕΦ. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ψώνιο με αυτό που κάνει, έχει αγάπη, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο για τα λεφτά και για τη δημοσιότητα. Μπράβο της, την αγαπώ και τη στηρίζω. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις, τόση ώρα βλέπαμε τους χορηγούς, σου έχω το ρεπορτάζ, ναι, να το πάμε γρήγορα, για ακριβώς τι θα, δεν είναι δικό μου, απλά έψαξα και η πηγή είναι το site SDNA, που λέει ακριβώς και τα νούμερα και για τους παίκτες που έχουν έρθει φέτος στο Παναθηναϊκό και για το budget. Λοιπόν, εννοείς το χρηματικό, το οικονομικό τους. Αυτό άκου να δεις, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει ψωμί, για λέγε. Να πω ότι είδες που είπα περίπου θα φτάσει γύρω στα 800. 600 χιλιάρικα είναι το συμβόλαιο του Παλάσιους, αλλά έχει και κάποια μπόνους. Τώρα τα σίγουρα είναι τα 600 χιλιάρικα. Και είναι κοντά με κάποια άλλα συμβόλαια. Θα το δούμε. Λοιπόν, το καθαρό, χωρίς να υπολογίζει εδώ το ρεπορτάζ, το συμβόλαιο, ας πούμε, του Σιδερά που είναι 10.000 ευρώ ετησίω, του Βαγιανίδη και των Μικρών, χωρίς να τα υπολογίσει αυτά, το συνολικό ποσό καθαρών συμβολέων είναι 8.850 για φέτος, συν ένα εκατομμύριο που παίρνει ο Γιωβάνοβιτς μαζί με το επιτελείο του, είναι 9.850. Λοιπόν, συν 22% η φορολόγηση των συμβολέων, η φορεία δηλαδή, και το 1.800 συν του Κότσιρα που ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός, 2.050, που δόθηκε να αγοράσει τους ποδοσφαιριστές μαζί με το φόρο. Το τελικό budget, αν τα προσθέσει όλα αυτά, ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια. Χωρίς να πούμε βέβαια ότι την άλλη εβδομάδα λύγει και αν θέλει ο Παναθηναϊκός να πάρει κάποιον παίκτη από την ελεύθερη αγορά. Βάλε και τίποτα άλλο, λοιπόν, παιδί μου, μπας και πάει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή τώρα θέλω να μας πούνε ότι ρίξαμε 15 εκατομμύρια φέτος budget στο φετινό budget του Παναθηναϊκού. Και έχει ενδιαφέρον να σας πω γρήγορα είναι, και να μου θυμίζεις κάποιους οι οποίοι του λες ανέβαρε πάνω να ζυγιστείς, αρχίζει. Δεν έχω πάει τουαλέτα. Έχω πιει μισό λίτρο νερό. Είμαι πρισμένος. Πρέπει να πάρω γκουταλάξ από το φαρμακείο για να πάω για να ενεργηθώ. Χίλιες δυο δικαιολογίες. Γιατί? Για να μην δούμε πόσο είναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο μου θυμίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το έχουμε τραβήξει τόσο για να το φτάσουμε εκεί γύρω στο 15. Τα πραγματικά λεφτά τα οποία έχει δώσει και είναι η αξία των μεταγραφών είναι εκεί γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, αυτά που είπες. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Και λιγότερα, όχι. Και λιγότερα, για το, και λιγότερα, ναι. Τα γραφές και λιγότερα. Και λιγότερα γιατί... τώρα άμα τα βάλεις όλα αυτά, σίγουρα έχω και εγώ κάτι εδώ πέρα δικά μου, ξέρω εγώ, άπλητα να τα ξεπλύνουμε. Ας τα βάλουμε πάνω να περάσουμε και τα 15. Χαριτολογώντας. Λοιπόν, για πάμε. Άστο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την πηγή που ανέφερες, που μας έκανε αυτή την ανάλυση. Όχι, να πω λίγο για τους καινούριους. Άκουσε με, γρήγορα θα είναι. Ναι, που ανήκει η πηγή αυτή, μόνο δεν μας είπες γιατί... Είπα. Είναι από το site SDNA, δεν είναι δικό μου. Ναι, σύμφωνοι. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο Διούδης αμείβεται με 270.000, ο Ξενόπουλος με 30, ο Χριστογιώρος με 30, ο Μπρινιόλι, ο τερματοφύλακας με 270, 350.000 ο Σέγκεφελτ, ο Σάρλια, ο καινούριος, 280, εσύ πρόσθεσε, ο Βέλες 300.000, ο Πούγκουρας 200, 280 ο Χουανκάρ, 150 ο Χατζηθεοδωρίδης, 200 ο Σάνσεφ, ο Κότσιρας 160, πάμε 360 πρόσθεσε, και 250 η αγορά, 500 ο Πέρεθ, 500 ο Κουρμπέλης, 550 ο Μαουρίσιο, 180 ο Αλεξανδρόπουλος, 400 ο Αγιούπ, 120 ο Μπουζούκης, ο Λούτκβιτς 220.000, είναι δανεικός με οψιόν αγοράς 850.000 ευρώ του χρόνου, λοιπόν για φέτος δεν υπολογίζονται αυτά, 500.000 ο Βιτάλ, δανεικός και αυτός με οψιόν 4 εκατομμύρια για του χρόνου, που δεν νομίζω να γίνει αυτό. Βιαφάνης 650, ο Χατζηγιοβάνης 150, ο Αϊτόρ 330, 200 ο Ιμπακοτό, 630 ο Μακέντα, 500 ο Καρλίτος, 100 ο Ιωαννίδης, 600 ο Παλάσιος, συν τα πόντους που είπα, με
και ο φίλος ο Μπέκ που κάθεται στο συμβόλαιο 200.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν τα βάλεις κάτω, η αγορά 2,50 και 600 του Παλάσιου 2,650, έτσι να τα βγάλουμε γρήγορα, έτσι μπακαλίστηκα, και 500, 350, ναι. 350, 300, 3,400 πες, σαν το Ζήκο, και 500, δηλαδή πραγματικά εκεί 3,800, στα 4, ναι. 5, δηλαδή πραγματικά το ξόδεμα είναι γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια. Άντε 6 σου λέω εγώ. Βάλε και ένα μπουρμπουάρα 6,5. Το budget, το τι ξόδεψε για τους καινούριους που ήρθανε. Διάβασα αυτά και σας είπα τα συμβόλαια, δηλαδή το budget είναι, ξεπερνάει τα 14 στο σύνολο. Εντάξει, okay. Πώς θα βγάζει ο καθένας, είναι και αυτό το θέμα, ο τρόπος. Λοιπόν, άστο, γιατί ειλικρινά θα αρχίσουμε να γελάμε, να γελάει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πάντως 15 πούμε... δεν υπάρχουν, δεν παίζει αυτό το νούμερο, δεν είναι οι μεταγραφές, το budget φέρνει. Άλλο το budget της ομάδας και άλλο ότι έδωσε για τους παίκτες που πήρε τους καινούριους 15, καμία σχέση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα, γιατί μου προκαλεί λίγο γέλοτα. Πώς το είπα, καλά, έτσι. Γέλοντας. Λοιπόν, είναι όλα κρέμα, στην κρέμα. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται στο μπάσκετ. Πάμε για τον μπάσκετ, έτσι, μπράβο, Σάκη. Να αλλάξουμε λίγο. Πάμε για μπάσκετ, γιατί έχουμε άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, την Τρίτη, ο Παναθηναϊκός έδωσε μια σκληρή μάχη και έχασε από τη Ζενίτ στη δεύτερη παράταση. Πολύ σκληρή. Λοιπόν, η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στα φιλικά που δίνει. Έβγαλε αντίδραση, τουλάχιστον το κρατάμε, και ήταν βελτιωμένη η εικόνα του σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Πάτρας. Δεν έπαιξε ο Νέντοβιτς, επειδή δεν έχει ακόμα έρθει στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης, αλλά και ο Παπαπέτρου που απουσίαζε για το meeting των αρχηγών της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, προήγηψε και ένα πρόβλημα με τον Μέικον, ο οποίος αποχώρησε με διάστρεμα στην τρίτη περίοδο στην αρχή. Λοιπόν, να πούμε πως πολύ γρήγορα ξεκίνησαν και πολύ φορτσάτοι οι Ρώσοι και προηγήθηκαν στην πρώτη περίοδο με 7, με συν 9, με 7-16. Κυριαρχία πραγματικά της Zenith και στη δεύτερη περίοδο, που έφυγε περισσότερο στο σκορ με 13 πόντους, 22-35. Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, ροκάνισε τη διαφορά και έκλεισε με 45-54 την τρίτη περίοδο. Την τέταρτη τώρα βρήκε ρυθμό ο Παναθηναϊκός, έκανε ολική αντεπίθεση και έφτασε σε απόσταση αναπνοής στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου και με το τρίπλο του White 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, σοφάρισε 68-68 και είχαμε μετά και πρώτη παράταση 79-79 και η δεύτερη 85-92. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ, που εκεί προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός, και είχαμε δηλώσει του Μίτογλου που είπε ότι στα 21 μου με ήθελε και ο Παναθηναϊκός, αλλά με ήθελε και ο Ολυμπιακός. Να πάμε και λίγο στον ερασιτέχνη. Να πούμε πως, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός γιόρτασε απόψε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο γυναικείο μπάσκετ και παράλληλα έκανε απονομή μεταλλίων στους αθλητές και αθλήτριες που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν σε όλα τα σπορ του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη γιορτή που έγινε στο κλειστό της Λεωφόρου, όπου εκεί οι πρωταθλήτριες παίκτριες της Ελένης Καπογιάννη έδωσαν φιλικό παιχνίδι πρώτα με την ομάδα του Πρωτέα Βούλας και με τη λήξη απονεμήθηκε το τρόπαιο που κατέκτησαν εντός των αγωνιστικών χώρων. Μιλάμε για την περασμένη σεζόν, ύστερα από τις ενστάσεις του Ολυμπιακού έγινε τώρα η απονομή. Παράλληλα, η διοίκηση του ερασιτέχνη τίμησε και τους αθλητές και τις αθλήτριες από όλα τα αθλήματα που έφεραν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις σε ηλικιακό επίπεδο ανδρών και γυναικών. Έγιναν οι τιμητικές διακρίσεις, ναι, καλά λέω, τους τίμησαν στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης. Και αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ενωμένος τουλάχιστον ερασιτέχνη και πρωταθλητής φυσικά σε όλα τα σπορ. Λοιπόν, είχε κόσμο, το κανονικά όπως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρήθηκαν τα πάντα, μπορούσαν να μπουν μέχρι 600 άτομα στο γήπεδο, αντί για 1000. Λοιπόν, αυτά έγιναν και γενικότερα έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες και η ομάδα βόλεϊ, γενικώς ο ερασιτέχνης, οι ομάδες σιγά σιγά έχουν, έτσι να τα πω γρήγορα για να μην καθυστερούμε, έχουν ξεκινήσει και τις προετοιμασίες και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Ό,τι νεότερο σε επόμενες εκπομπές θα τα πούμε. Και να πω και λίγο κάτι για το γήπεδο, γιατί σιγά σιγά φτάνει η ώρα για κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά το γήπεδο και μιλάμε για την κρίσιμη Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Οι προσπάθειες είναι να γίνει κανονικά στο τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς. Και ο λόγος θα σου πω ακριβώς ποιος είναι.
Λοιπόν, για να γίνει αυτό, θα πρέπει, για να γίνει Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να έχουμε παρτία. Λίγο δύσκολο, οπότε πάμε στη δεύτερη, που είναι στις 29 του μήνα κανονικά. Αυτό ήταν το ιδανικό σενάριο. Λίγο δύσκολο, γιατί? Γιατί θα πρέπει οι συμβάσεις να είναι έτοιμες πολύ πιο σύντομα και να έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αθλητικού Ομίλου περίπου 15 μέρες πριν από τη συνέλευση. Μιλάμε τώρα για τη συμφωνία της ΠΑΕ Ερασιτέχνη, Δήμο Ερασιτέχνη, ΑΕΠ Ελαιώνα και Ερασιτέχνη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια να γίνουν όλα αυτά σύντομα, αλλά υπάρχει πολλές πιθανότητες να υπάρξει αναβολή και να πάμε για Οκτώβριο, γιατί στενεύουν πάρα πολύ τα χρονικά περιθώρια. Πολλές πιθανότητες για τον Οκτώβριο, λοιπόν, για καλά, να γίνει για το θέμα του γηπέδου, όλα θα ξεκαθαρίσουν στις επόμενες μέρες. Με μεγάλη ιστορία, εκεί θα έχουμε πολλά μέτωπα και εκεί θα δούμε ξαφνικά λατρεμένους εραστές της αιωνιότητας και του παρελθόντος να παίρνουν θέση. Μη με ρωτήσεις που αναφέρομαι. Απλά έχει γίνει ένα κακό όνειρο και αυτό και βλέπεις ότι τώρα, εν έτη 2021, το τονίζω, με τη σημερινή επικρατούσα βεβαίως κυβέρνηση, μετά από πόσο καιρό συζητάμε, περίπου 2 χρόνια με τη συγκεκριμένη, με όλες αυτές τις δηλώσεις, ένθεν κακήθεν, από εμάς, από Γιαννακόπουλα, από άλλους μετόχους, από την πολιτεία, από το δήμαρχο, νομίζω ότι γράφει αυτή τη στιγμή χειμώνας του 2021 και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Άλλη μια προφητική, ας το πούμε, κάτι το οποίο το είχαμε όχι προβλέψει, το είχαμε πει εδώ και πάνω από ένα χρόνο με το Σάκη, είναι πράγματα τα οποία, εάν δεν τα δούμε να γίνονται, να τελειώνουν, μας έχουν δημιουργήσει, Σάκη, τέτοιο κόμπλεξ που ειλικρινά ακόμα και να τελειώσει το γήπεδο και να μας δώσουν εισιτήρια να πάμε σε αυτό το γήπεδο, θα πηγαίνουμε και θα λέμε δεν το πιστεύω, αν δεν πάμε να πατήσουμε να το δούμε δεν θα το πιστέψουμε. Τόσο μας έχουν φτάσει. Εκεί ακριβώς μας έχουν πάει. Θυμάσαι ότι με τις μπουλντόζες και με τις σημαίες του Παναθηναϊκού πάνω στις μπουλντόζες οργώνανε, θυμάσαι εκεί κάτω, τα χωράφια στο Βοτανικό και ξαφνικά σταματήσαν όλα. Να μην ξανααναφερθούμε σε αυτό. Λοιπόν, τελειώνει η ιστορία. Έχουμε ένα-δύο λεπτά για κλείσιμο. Ανήκει σε σένα και σε αυτά τα υπέροχα, μοναδικά, πολύ ζεστά ανέκδοτα, αν και θερμός ο καιρός, έτσι επειδή έχουμε λίγες μέρες τώρα, 2-3 που έχει πολλά μποφόρ και αέρα και κρύο, αν και ξαναφτιάχνει ο καιρός, θέλουμε να μας πεις ένα από αυτά τα υπέροχα, ο κόσμος θέλει να ακούσει τα ανέκδοτά σου. Σύντομα, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Κάνε μου και τραχανά, μα θέλεις. Για λέγε. Γυναίκα, πασίγνωστο, μιλάμε για γυναίκα, μοντέλο που το παίζει μάγκας βαρύς. Γυναίκα, πασίγνωστο μοντέλο που το παίζει μάγκας βαρύς. Το παίζει βαρύς μάγκας. Ποιο είναι? Ναούμε Κάμπελ. Ναούμε Κάμπελ. Ναούμε. Καλό, εντάξει πολύ. Και καλό. Θέλω επίσης και άλλη μια ερώτηση. Πες τη. Θέλω να μου πεις, ποια είναι η μονάδα μέτρησης της εκνευριστικής μουσικής? Αυτό έχει σχέση και με το χωριό σου και με τη Χούνη. Μονάδα μέτρησης της εκνευριστικής μουσικής. Και θα είναι και χρήσιμο κιόλας. Για πες μου. Το φτιάχνω τώρα για Χούνη και την Χρυσοβίτσα. Ξέρεις πώς λέγεται η μονάδα μέτρησης εκνευριστικής μουσικής Χούνη για Χρυσοβίτσα, ξέρεις? Για λέγε. Κλαπατσίπανα. Ωραία, δηλαδή πόσα κλαπατσίπανα, εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλοι, ελπίζω μην έχουν εξηλιάσει ο κόσμος, να αποχαιρετήσουμε και να πούμε ότι το επόμενο τηλεοπτικό ραντεβού είναι την άλλη εβδομάδα. Δευτέρα, ναι, το βράδυ στο YouTube, εκεί μπαίνετε μέσα, κάνετε εγγραφή. Δυναμώνει η παρέα μας και όσο δυναμώνει, δυναμώνει και η φωνή σας. Ζωντανά. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Δευτέρα βράδυ, 9 η ώρα, ζωντανά, live streaming στο YouTube αιώνια πιστός. Παράλληλα την ίδια ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό 94,3 στον Ελλάδα FM. Πολύ πλούσιο νέο πρόγραμμα και από τα νέα ανανεωμένα προγράμματα τώρα αναβάθμιση, έτσι, όχι λέμε ανανέωση, αναβάθμιση, έτσι. Και βάζουμε τώρα ό,τι είχαμε πριν 15 χρόνια. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα στην υπόλοιπη Ελλάδα, τηλεοπτικά κανάλια, και τους ευχαριστούμε για τη στήριξη. Τετάρτη ξανά, εδώ πέρα στο Alert TV, για να συζητήσουμε
τα του πρώτου αγώνα, της πρώτης αγωνιστικής, τι είδαμε ανοιχτών των θυρών και όχι και κλεισμένων που προσπαθούσαν να κρατήσουν τα σπράγιστο μυστικό την μέχρι τώρα, ας το πούμε, προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους του Alert TV για την πολύ όμορφη συνεργασία. Καλή σεζόν να έχουμε, να καλή πούμε. Καλή μόνο καλή σεζόν. Και... Μπράβο, έχεις δίκιο, έτσι. Σάκη. Και τη Ρίτσα και τον κύριο Βελόπουλο και όλα τα παιδιά εδώ στο κοντρόλ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άριστη αυτή συνεργασία. Καλή λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε και αθλητική σεζόν. Και εκεί στον Energy, έτσι, σε όλα τα παιδιά εκεί πάνω στο Αγρίνιο, στον Energy FM. Τους ευχόμαστε καλή σεζόν, υπομονή, έτσι. Υπομονή, υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός σε όλους εδώ. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που ήσασταν και απόψε το βράδυ εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό Alert. Καλό βράδυ από μένα, Λάζαρε, και καλή συνέχεια σε όλους. Άντε, καλή νύχτα, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, μάλλον. Άντε, γεια σας. Καλό ξημέρωμα, ακριβώς.